Πρέπει να πούμε ευτυχώς που υπάρχει το ΚΚΕ για την επόμενη μέρα. Γιατί όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα το έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα το εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και όσον αφορά και το θέμα της κρίσης, είναι γνωστό ότι την πλήρωσε ο λαός μας. Ο λαός πλήρωσε με το τσάκισμα των δικαιωμάτων, με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και με όλες βέβαια τις κοινωνικές παροχές που είχε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, ο λαός θα πρέπει, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που είναι τα υποζύγια όλης αυτής της περίοδου και των πολιτικών των μνημονίων του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου, θα πρέπει να συμμετέχουν στο κίνημα και να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες. Το ΚΚΕ, αυτή τη δύναμη που του έδωσε ο λαός και πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σαφής σταθεροποίηση και θετική αύξηση των δυνάμεών του, θα την καταθέσει πάλι στο κίνημα και έχουμε βέβαια πολλά μπροστά μας, πολλά χειρότερα να το πω μπροστά μας. Βεβαίως ο κ. Χωτήρης καλά κάνει, πιέζει από τη δική του πλευρά για να ικανοποιηθούν ακόμη τα 38%, όπως είπε ότι δεν τα έχει ικανοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στη συνέλευσή του, ότι 62% των ερωτημάτων το ικανοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Βεβαίως έχουν μείνει κι άλλα. Δεν έχω καμιά σχέση με το ΣΕΒ. Έχουν μείνει κι άλλα. Βεβαίως ξέρω ότι δεν έχετε καμιά σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν εκπροσωπεί τη μεσαία τάξη. Και ωστόσο, τα 751 ευρώ. Ναι, εντάξει, αυτοί που πληρώσανε μισθούς. Δεν ξέρω, κύριε Κοκκίδη, εντάξει, τώρα το αν εσείς συμφωνείτε. Αλλά δεν είναι προσωπικό μας το θέμα. Διαπραγματεύσεις. Εμείς εδώ είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την προβιά της αριστεράς κατάργησε τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό. Α, δούμε τι θα το επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Τα ποσοστά σας δεν τα αυξήσατε. Υπήρξαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, που πήρε ένα κόσμο από αυτόν τον δυσαρεστημένο κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν που έδωσε τη μάχη το ΚΚΕ, στην έντονη πόλωση, στα αναχώματα που συνέχεια, αν θέλετε, βάζει το σύστημα και ο Βαρουφάκης έτσι μέχρι χθες. Το σύστημα συνολικά, όλα τα μέσα ενημέρωσης λέγανε ότι αυτός φταίει γιατί ότι η χώρα μας πήγε στην καταστροφή και παραλίγο το 2015. Η υπερπροβολή λοιπόν του Βαρουφάκη σαν ένα νέο, τέλος πάντων, κόμμα, νέο κίνημα, το οποίο θα φέρει... Αυτό λέτε τον βοήθησε. Βεβαίως τον βοήθησε. Λοιπόν. Σαν ανάχωμα απέναντι στο ΚΚΕ. Και όχι μόνο αυτό. Τελειώνω λοιπόν με αυτό. Λέω ότι μπροστά μας έχουμε πολλούς αγώνες και επειδή πράγματι όλη αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα από τη Νέα Δημοκρατία, από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτός τι έκανε, μια πολιτική την οποία συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει η Νέα Δημοκρατία. Με το τρίτο μνημόνιο, με τους φαρμακευτικούς νόμους και με όλη αυτή την πολιτική που, αν θέλετε, δυσαρέστησε, όργησε πολύ κόσμο και έστειλε ένα εκατομμύριο κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ τον έστειλε. Με την πολιτική, με τη δεξιά πολιτική που ακολούθησε. Επειδή υπάρχουν κάποια αριθμητικά δεδομένα τα οποία δεν βγαίνουν, κύριε Κατσοτζή. Πώς δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Λέω ένα εκατομμύριο στις ευρωεκλογές. Τώρα. Ένα λεπτό. Ποιος τους έστειλε. Λέτε ότι δυσαρέστησε έναν κόσμο, πράγματα είναι αρνητικό για το ίδιο το κόμμα σας αυτό που λέτε. Αν δεν μπόρεσε να δυσαρέσει, αν μάλλον δυσαρέστησε έναν κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον έστειλε στα αριστερά και τον έστειλε στη Νέα Δημοκρατία, είναι προβληματικό. Το πρώτο αυτό. Είναι προβληματικό πολιτικά για εσάς. Γιατί όταν παίρνετε 5,5%, και όταν λέτε ότι ο Βαρουφάκης συντηρητικοποιήθηκε συνολικά ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου. Γιατί εσείς τους είπατε ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια και κάνετε μνημόνιο. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασκήσετε μνημόνια και κάνετε μνημόνιο. Είπατε ότι θα φέρετε το 751 και αυτό το θεωρήσετε μαξιμαλιστικό αίτημα όταν κατέθεσε το ΚΚΕ. Το ΣΥΡΙΖΑ, μαξιμαλιστικό αίτημα, όταν κατέθεσε το ΚΚΕ την πρόταση νόμου των 530 οργανώσεων και την απέρριψε ο ΣΥΡΙΖΑ και την παραφορά του Συλλογικού Συμβάσεων Συνεργασίας. Αυτό απογοήτευσε έναν κόσμο, ο οποίος είχε να αναποθέσει τις ελπίδες σας και λέτε ότι είναι μονόδρομος αυτή η βαρβαρότητα. Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία με το 1 προς 5 διαμορφώσατε. Ένα λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία με το 1 προς 5 που θα φέρει 5 απολύσεις, 5 αποχωρήσεις και 1 πρόσληψη. Είναι το ίδιο με το 1 προς 1 που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μην μαλώνετε ποιο σα για το πρόγραμμα. Υπάρχουν αριθμητικά προβλήματα. Υπάρχουν αριθμητικά προβλήματα. Τα λιμάνια θα δώσουν εσείς. Δεν βγαίνουν και το 5% δεν βγαίνουν. Ο Τσάκο σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μην μαλώνουν για το δικό μου το πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία πολιτική, την ξέρουμε. Εσείς είπατε ψέματα στον κόσμο. Είπατε ψέματα στον κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε μια πολιτική εντελώς διαφορετική
από ό,τι είχατε πει. Μια πολιτική η οποία ισοπαίδευσε σε Σεπτέμβριο με δημόσια κατακτήσεις. Αφήστε τον κύριο Κουμουτσάκο να πει το πρόγραμμά του καλύτερα. Αλλά πρέπει να δώσω το λόγο.